Γενική παρακολούθηση. Μα πια μια στιγμή μπορεί και δίπλωσε στα την τελική σας απόφαση. Μα σοβαρά πράγματα του τα κύριε Ευρύ. Ευρύς παρακαλώ. Εντάξει, Ευρύς, έβρε μας το πρώτα και ύστερα λούμε. Εγώ έκανα μια συμφωνία με τον κύριο Αδάμο, η οποία συμφωνία έχει αμφισβητηθεί από το ξενάκι. Ρε ξενή τώρα, έβρε να αμφισβητήσει ρε κομμά. Εγώ έτσι είπα τίποτε, έτσι είπα να με πληρώσω εγώ. Τι είπες καλό και φουτούνιασε στον Ευρύ μας. Εδώ και αμέσως σου πει, αφού είπαν ότι πρέπει να πληρώσουμε όλοι, είπα και ότι πρέπει να ρωτηθούν όλοι, είναι έτσι κύριε Ευρύ μας. Έτσι είναι, όπως τα λες. Άντε ρε ξενή ρε κομμάρα, άσε τις ισότητες τώρα. Άσε μα να κάνουμε τη δουλειά, μα να κάνουμε τη δουλειά του άνθρωπο. Το φως θα δούμε πρώτα και μετά θα γίνει η δουλειά. Εγώ να ξέρω την Μαρόλα Τζοσίμου να έρθουμε να δούμε το φως το αληθινό, ρε λάβω με πνεύμα, ρε που ουράνει. Όχι, εγώ νομίζω να φωνάξουμε την αστυνομία να τελειώνει την υπόθεση. Όχι αστυνομία! Όχι αστυνομία, αστυνομία όχι. Ξέρω γιατί. Ο κύριος Αδάμος είπε όχι αστυνομίες, διότι θα γίνει ρεζίλιν το γραφείο. Στελεοφόρους και πλατείες, καθημερινές κι αργίες, κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δε μας ρωτάει σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει, σε ποιο δρόμο η ζωή μας, σε ποιο δρόμο η ζωή μας πάει. Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία. Το δικό τους το που θα αλλάξει την πορεία για να πιάσουν την καλή. Χαιρετίζουμε τον μελετηρό τον κόσμο. Είσαι μόνο, όπως και βάζεσαι. Μα ρε ξαναγίσαι, πας το καλύτερο, ναι, περίμενες άλλο ένα λεπτό. Όχι, είναι και ένα λεπτό, περιμένω και έχω πρόβλημα. Αλλά πέγω να πω και βάζει για να ξέρω γιατί τα πράγματα περιμένω. Αστυνομικό μυθιστόρημα, ρε. Οπα, φύγαμε τα τσατιστά, ρε, πιάμε τα αστυνομικά, γυρίσαμε τόσο τα μυθιστόρηματα τώρα. Πρώτα απ' όλα, κύριε Ξενάκη, εγώ είναι τσατιστά που γράφω, αλλά πανελλήνιο ποιήσει στη δημοτική πανελληνίο. Άντε να δω, και εμένα τα αστυνομικά μυθιστόρηματα έχει ρόμπου που μ' αρέσκουν, και αν θέλεις να μάθεις, εγώ πάντα. Πάντα εσκεύαζα από το μυθιστόρημα του αστυνομικού και έβρισκα τον δολοφόνο πριν που τον τέτεχτη. Μα πριν που τον Ηρακλή τον Πουαρό. Ναι. Και πριν που τον Σάιμον τον Τέμπλαρ. Ναι. Γεια σου ρε Πουαρό, είμαι ο Τέμπλαρ ρε. Γιατί δεν μου καθίσεις να ασχολείσαι με βίντεο και με κατσαβίθια ρε. Πήγαινε βρε μια δουλειά μυθιστόριογράφη. Α, τώρα που θυμήθηκα. Ξέρεις έναν που είπε η βίδα του κατσαβιθιού. Ποια? Η βίδα του κατσαβιθιού, τι το είπε. Εξέρα και μάει μόνο τα αστυνομικό ενήγμα του τώρα. Γιατί μόνο τα αστυνομικά τα ενήγματα σε ενδιαφέρουν εσύ. Τον τον καιρό είναι άδεξου. Ας σου πω εγώ, είπεν του η βίδα του κατσαφτιού σφίξει μάλλον λίγο να λείτω. Εξέρα και χάτε ρε. Γραφείο ταξί παρακαλώ. Ω, Αδαμίκο πάλε. Έφτασες στην ωραία Σαλαμιού. Ναι. Ρε Αδαμό. Μην ρίξει να δώκεις τα πράγματα της μάνας μου και εστετές μου. Ρε, εστετέ μου καρτερά το remote control. Όχι πελάρες. Όχι, ούλα εντάξει δάμε, ναι. Άντε, γεια, χαιρετίσμα και από τη Μαρούλα. Άντε, γεια, όβερ και καρή, άντε. Ποιο δύο χαιρετίσματα. Μα ναι, καταλαβες. Εμυρίζουμε τα νύσια μου. Ο Αδάμος μάνα μου, ώστε να πάει Σαλαμιού, να πάρει αέρα, έπια μας 15 φορές τηλέφωνο. Και αντί να σκέφτεται το χωράφι, σκέφτεται το γραφείο. Πάει να πουλήσει ένα χωράφι και πάνω. Καλά ρε, έχει έννοια ο άνθρωπος. Είναι έννοια ρε Μαρουλά, εμείς να μην τα μου κάνουμε. Ξα μετά τον Αδάμο το χάος. Προτιμώ να μην απαντήσω. Όχι απάντα. Ρε, εγώ ένα πράγμα δεν πρόσεξα. Ότι όποτε λείπει ο Αδάμος που τα μέσα, κάτι γίνεται. Πιάστο. Γραφείο ταξί παρα... Να πάνε ρε. Γιατί μιλάς, ποιος είναι. Πόμπα, γραφείο, έρθει μια μέρα. Να μας βάλουν πόμπα.
Και πού και γιατί τώρα, έβαλα μας, τηλεφώνησε κάποιος του Πάμπου, σημαίνει ότι μας έβαλα πόμπα. Να ένα λεπτό, περιμένετε, είπες σας πότε να παίξει, Πάμπο. Πάμπο, γραφείο, πόμπα, έρθει μια μέρα. Ένα λεπτό είναι καθαρό, είπε το, έρθει μια μέρα, σε μια ημέρα να παίξει η πόμπα από τα μέσα. Αν ελάτε, έρθει μια ώρα, πείσες σε μια ώρα, είναι καθαρό, είναι καθαρό. Πολλά καθαρό, εγώ όμως φεύγω τώρα και ό,τι θέλετε κάνετε εσείς, ακόμα πιο καθαρό. Αμαρέσιμο, επέλανες με. Είπα στο ασχίλιες φορές. Ένα ξαναβείς άλλη μια φορά, ρε, μπορεί να αξιάσεις τίποτε. Πάμπο, μιλώ σου, απάντα. Κέντρο να ακούει, Μαρούλα. Τηλεφώνησα του Αδάμου για το θέμα. Και εγώ είπα το δουσί μου και νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε αστυνομία. Όχι, αστυνομία. Να γίνουμε ρεζίλιν πάλι. Μαρουλά, να σκοτωθούμε για μένα, γίνουμε ρεζίλι, ναι, κατάλαβα δηλαδή. Εσύ καλά την εσκαπούλα, ρε, σπούδαμε. Τρακάρε, ο Αδάμος λαλεί αφού έχουμε ακόμα μια ημέρα, θα σκεφτεί τι θα κάνουμε. Αν δεν τα καταφέρει, αύριο πρωί μιάνουμε την αστυνομία. Έντια μπορεί να μένα να κατώσεις τον Αδάμο, πάλι αν κατώσεις τον. Μπράβο σου, κυρία Μαρουλά, και είχαμε σε μεγάλη εκτίμηση. Δυο λεπτά, ρε, τι έκαμα και φωνάζεις τώρα. Α, ρε, σήμω, μίλα, ρε. Άι στον Τζέφι, ρε, Μαρουλ. Άκου να δεις. Εγώ διόδι ο Ρίανος αύριο. Πρωί-πρωί θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Πάει ετέλειος εν όβερ. Όβερ και πέτου ψηλού. Να μην του κακοφαίνεται έτσι εύκολα. Άντε. Θέλω κακοφαίνεται, μα θέλω μου κακοφαίνεται, κυρία Μαρούλα. Όβερ για... Ξανά όβερ. Τώρα έφυγε. Είχε πολύ να αξιό. Αξιό πολύ. Μόνο εφοηθήκα. Βέβαια, αλλά έτσι να λούμε το πράγμα στο... Ένα τακτακό. Αφού είναι αγάπη να φανταστείς. Ότι εγώ αν δεν ήμουν δαμένα τους το εξηγήσω ακόμα θα μπορούσα να πάω από τη Μαρούλα να βρουν απάντηση. Όχι ο ήρωας. Εδώ απλώς θα παραγνώ μου και σκέφτηκε. Δεν είναι καλό. Μα την αστυνομία τι έκαμε η μάνα μου. Έχουμε μένα να σκέφτομαι τα παιδιά έκαμε την αστυνομία. Εξαγή. Πρέπει να κλείσω γιατί έχω κόσμο εδώ. Ήθελα πολύ ένα πρόβλημα να λύσω. Και έχω κόσμο. Ναι, πρέπει να κλείσω. Εντάξει, να σε... Και εγώ. Μα μόνο ένα. Α, έτσι. Μάγκια. Άντε, πάει. Είδες πω. Ερώτησα σε. Προλάβας. Άντε, εξενάκι, άντε. Έξω. Γιατί? Έξω μη θέλει, μου έχω να κάτσω άδαμε, έχω δουλειά, να σκεφτώ. Σκεφτείς, ναι. Εγώ γιατί είμαι δαμένα, εσύ μου. Εξενάκι, άγω να σου πω κάτι, ρε κομπάρε. Τούτα, να τα λαλείς στις δάσπορ που σε ξέρει πόξο. Όχι εμάς που δεν ξέρουμε... Μέσα. Δεν και διαφωνώ μαζί σου, γιατί κύριε, τι είδες που ξέρουμε πόξο, να κατώ, αλλά πόξο. Ναι, τώρα έξω, γιατί πρέπει να έρθω εγώ μέσα. Μέσα. Ναι, κάτσε. Γραφείο ταξί, παρακαλώ. Ω, καλημέρα, κύριε Πάτρο. Καλά, δόξα σας. Τα πράγματα. Μα επέλανε τέλεια η Μαρούλα, έπεσε έτσι πράγμα. Τι. Α, άμα είναι έτσι εντάξει. Ναι. Όχι, ο Αδάμος πρέπει να το σκεφτεί και να δούμε τι να κάνω. Ναι. Βέβαια, ο αέρας της Σαραμιούς αραζογωρεί το μυαλό. Ναι. Κυρία Πάτρα, να κοπιάσει και ουποδά, αλλά τηλεφώνα πρώτα. Αν πάει και βάλουν μας πόμμα πάλι. Γεια σου, γεια. Αργήσα. Πού είναι τα πράγμα? Δεν σας ειδοποίησε ο κύριος Αδάμος. Για είναι τα πράγμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί μπορεί να ήρθα σε λάθος μέρος. Εδώ δεν είχατε έναν τηλεφώνημα? Πολλά τηλεφωνήματα που έχουμε, κύριε... Ευρύς. Κύριε Ευρύ. Μάλιστα. Δαμέ γραφείο ταξί, όλη μέρα μακούν τα τηλέφωνα. Ωραία. Εδώ συμφωνάμε. Μήπως είχατε έναν τηλεφώνημα, μήπως λέω, το οποίο έλεγε «Βόμβα γραφείο, έρθει μια μέρα». Σίγουρα
μεγάλα κετρανία άντρα τη σκέψη βασιλιά. Επειδή ξέρω ότι είσαι εδώ για να σκεφτεί, μόνο και μόνο για να σκεφτεί, το μυαλό μου είναι στη διάθεση σου ότι θέλει κάμε το σκεφτούτο. Ρε, μα έχουμε, το, έχουμε τον Αδάμο ένα τηλέφωνο που είσαι λαμπιό, έχουμε σέρε. Έναν τώρα. Ο Αδάμο. Ε, ο Αδάμο. Μα έμαθε το μαριμάρι, πα τα κάμωτα. Ε, η κυρία Μαρούλα που ήταν νομίζει που δεν είναι τρανό. Ε, είπε να μονακάμε κιόλα. Ε, αφού έχουμε μια ημέρα λαλή, ένα σκεφτεί να μα πει, αλλιώ να τηλεφωνήσουμε τη αστυνομία. Και ρωτώ εγώ τώρα με τη σειρά μου, ένα μα τηλεφωνά ο Αδάμο που ζει πάνω μου τη χορκατιά του αμαλαρί να μπορεί να κάνουμε εμάς που είμαστε δακάτω. Εδώ και του την ώρα στο Σαλαμιού. Αλλά ρε Σίμωνα, εν είμαι εγώ αυτός που ζήτησε μια ημέρα παράταση πρώτος. Ε, μπράβο σου, ρε, τώρα έξω που ήταν. Α, όχι, μα περίμενε ρε. Περίμενε ένα λεπτό. Μα... Όχι, με μάμε με τσιμά. Έξω, έξω, άντε, το γρήγορο είναι να τον ευρώ εγώ. Ε, άντε. Ωστε έτσι, κύριε Ευρία. Λέγεμαι Ευρύ. Ευρύ. Τηλεφώνησε ο κύριος Αδάμος. Ο Αδάμος. Ναι, ο Αδάμος, ο κύριος Αδάμος. Ναι. Ναι, ο κύριος Αδάμος, τέλος πάντων. Ο Αδάμος πριν της Σαλαμιού. Μάλιστα. Να έρθεις δαμέ, να μας λύσεις το πρόβλημα. Λέγε Γρίφος. Το κλείδι του προβλήματος είναι η λύση του Γρίφου. Κατάλαβες, κύριε... Πάμπος, πάμπος. Κύριε Πάμπο. Πάμπος σκέτο, κύριε Ευρύ. Ε, κατάλαβες, κύριε... Ου, συγγνώμη. Δεν είναι έτσι, Πάμπο. Πάμπος. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και πες μου, πού σε ανακάλυψε ο Αδάμος. Κύριος Αδάμος. Κύριος Αδάμος. Έχω την αγγελία μου συνεχώς στις εφημερίδες. Βέβαια. Ευρύς Τρέχας, ειδικός γρυφολόγος. Άμα. Τα τηλέφωνα μου κτλ. Κτλ. Γρυφολόγος. Μα έχει έτσι επάγγελμα. Για να με βλέπετε. Όχι, 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 θέλω να πω. Γιατί του την τέχνη είναι σπουδάζεις τι. Βέβαια, Πάμπο. Χρόνια ολόκληρα. Πάντως εγώ, μαρτία μου ξυμολογημένη, πρώτη φορά να ακούω έτσι τέχνη. Δεν σε παρεξηγώ. Κι εγώ πριν να πάω να σπουδάσω, πρώτη φορά την άκουσα. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε, διότι όπως με εξήγησε ο κύριος Αδάμος, μόνο μία ημέρα να έχουμε στη διάθεσή μας. Α, εντάξει. Κάμε ό,τι νομίζεις και καλέσεις, τώρα τρώμε. Μόνο να με αφήσετε 10 λεπτά μόνο να ετοιμαστώ και μετά τρώμε καλά. Έλα, παιδί μου, να σου πω τις κα... Σήμα, μάντα μου τούτο. Ρε, άμα πει ο Σήμας να κάνει κάτι και το κάτι θα το κάνει. Καλά, ρε, είναι μόνο τούτο. Γιατί ξέρεις. Ε, ξέρω, ρε, κουμπάρα, αλλά σε είναι που γυρεύκει, εδώ βάλεις. Ε, αν ήταν να τα ξέρεις και τα καταλαβαίνεις ούλα, ρε, παμπού, ήταν να είμαστε νουλί ήδη. Κάτσε και χαμένες και θόρυνε το γρίφο. Ρε, το γρίφο ξέρω το, ρε, κουμπάρα, και θωρώ το. Και αλλά... ξέρω και ψάχνω να τον εύρω. Εξηξίασε και εξηξιάσει. Κάτσε και χαμένα λοσουρέβα μπω και μες στον το γραφείο η πρώτη προτεραιότητα και η πιο σημαντική είναι η λύση του περίφημου γρίφου. Ρε, ποτσί. Α, ρε, ποτσί, ρε, ποτσί. Κάτσε ρε να λούσου μια κάτσε. Φορά να ακούνε να μπούσου λαού ρε μπω και άρκεψε να θωρείς και αμελετά στον γρίφο. Θωρείς. Τι θωρείς. Τι θωρώ. Ναι. Βόμβα, γραφείο, έρθει σε μια ημέρα. Το λοιπόν. Τι σου λέει ρε κουμπάρε. Περίμενε. Ναι. Θα παίξει πόμπα μέσα στο γραφείο μια ημέρα ρε κουμπάρε. Μάλιστα. Τι σου λέει τώρα δουν το πράγμα σε έναν τούτη φράση. Χα. Τι μου λέει ρε εσύ εγώ. Το μου σου είπα. Ότι. Ε, πολλά φυσικό ρε κουμπάρε. Πόμπα μέσα στο γραφείο θα παίξει μια ημέρα. Μια ημέρα. Ευχαριστώ πολλά. Τούτο σε θέλα μπορείς να παίρνεις. Μα τούτο είδα. Ναι. Μπορώ να παραμύθι ρε. Ένα λεπτό ρε κουμπάρε. Μπορώ να σε ρωτήσω εγώ για γιον πουρτά. Όχι, δεν μπορείς γιατί πρέπει να σκεφτούσαι όμως μου είπες. Πρέπει να σκεφτώ. Επιένε να σκεφτούμε ρε κουμπάρε. Σκέφτουμε. Εργάζεσαι εδώ, ναι, ρε. Α, δουλεύω εδώ, ναι. Ναι, βέβαια, φυσικά δουλεύω εδώ. Εσύ ποιος είσαι. Κι εγώ εργάζομαι εδώ. Μα, δαμέ. Προσωρινός φυσικά. Ε, ναι, κατάλαβα. Τον το προσωρινός, κατάλαβα, αλλά το φυσικά δεν το κατάλαβα. Να σου εξηγήσω αμέσως, ναι, ρε. Βλέπεις τη μινακίδα. Ε, θωρώ την, με τι θωρώ. Κάτσε αναπαυτικά. Κάτσε. Μάλιστα, ωραία. Διάβασε την πινακίδα. Κλείσε τα μάτια και πες μου τι είναι αυτό που σου έρχεται πρώτο στο νου. Ότι βάλαμε σπούμα και σε μια ημέρα να κάνει μπουμ. Το εβάλαν, από πού το έβγαλες. Μα και έβγαλα το, έβγει μόνον του. Πολύ ωραία. Με σένα να τελείωσε. Ναι, τελείωσες, αλλά
Ή μου πες να μου κάνεις δαμέση φυσικά. Με προσέλαβε ο κύριος Αδάμος να λύσω τον γρίφο. Α, ώστε τη φορτάζω ο Αδάμος, α. Κύριος Αδάμος. Για αφού σε πιερώνει πέντε φορές κύριο. Συγγνώμη, κύριος Αδάμος μου τα είπε διαφορετικά. Ακούτε διαφορά, καλό. Θα πληρώσετε όλοι. Α, ένα λεπτό, πληρώσουμε όλοι. Κύριε, φυσικά μου αλλάζει το πράγμα, δάμε. Άμα να πληρώσουν όλοι, πρέπει να ρωτηθούν όλοι, ναι. Συμφωνώ. Και αναστέλλω την εργασία μου μέχρι να λύσετε το πρόβλημα. Φυσικά. Μα πια μια στιγμή μπορεί και δίπλωσες τα. Φυσικά, Πάμπο. Και περιμένω από εσάς την τελική σας απόφαση. Μα σοβαρά πράγματα του τα γύρω ευρύ. Ευρύς, παρακαλώ. Εντάξει, ευρύς. Ευρύς, έβρε μας το πρώτα και ύστερα λούμε. Εγώ έκανα μια συμφωνία με τον κύριο Αδάμο, η οποία συμφωνία έχει αμφισβητηθεί από το Ξενάκι. Ρε ξένη τώρα, έβρε να αμφισβητήσει ρε κόμμα. Εγώ έτσι είπα τίποτε, έτσι είπα να με πληρώσω εγώ. Τι είπες καλό και φουτούνιασε στον ευρύ μας. Εδώ και αμέσως σου πει, αφού είπε ότι πρέπει να πληρώσουμε όλοι, είπα και ότι πρέπει να ρωτηθούν όλοι, είναι έτσι κύριε ευρύ μας. Έτσι είναι, όπως τα λες. Άντε ρε ξένη ρε κουμπάρα, άιστε στις ισότητες τώρα. Άισμα να κάνουμε τη δουλειά, μα να κάνουμε τη δουλειά του άνθρωπου. Το φως θα δούμε πρώτα και μετά θα γίνει η δουλειά. Εγώ να ξέρω την Μαρόλα Τζοσίμου να έρθουμε να δούμε το φως το αληθινό, ρε λάβω με πνεύμα, ρε που ουρανί. Εγώ νομίζω να φωνάξουμε την αστυνομία να τελειώνει τούτη υπόθεση. Όχι, όχι αστυνομία. Όχι αστυνομία, αστυνομίες όχι. Ξέρω γιατί. Ο κύριος Αδάμος είπε όχι αστυνομίες διότι θα γίνει ρεζίλιν το γραφείο. Ρε, εγώ του γιον πακήρα να διαβάσει το καλό. Εσείς τρένα μόνα είναι. Να κανονίσω εγώ το θέμα. Εσείς αν δεν το κανονίσεις. Να το κανονίσω. Άντε και κανονίσες τώρα κουμπάρε. Ύστερα τι θα είναι. Πάμπο, ένα κατάλαβα ρε κουμπάρε. Είσαι μαζί μου, ξάμε ο λιοντάρι. Εγώ είμαι με τη λιονταρίδα. Εγώ είπα σαν το δόκο μες στην αστυνομία, αλλά η Πάμπο, η Πάμπο, η Πάμπο. Το μπορούν αν δεν μας φάει καμιά πόμπα να με μελαλείτε Πάμπο. Μην ταράξεις. Ήρθε ο Αδάμος. Όχι, όχι, τούτο που είπες ξαναπέτσο. Είμαι με τη λιονταρίνα. Ρε, που είπες πάμπος, πόμπα, αυτό είναι. Άντε πάμε μέσα, έλα, ακολούθαμε. Ρε. Γεια σου κύριε Μαρούλη. Να πάνε τούτο. Του γρίφου. Ποιο γρίφου ρε, του Σίμω. Όχι, του γρυφολόγου, του έφερε έναν τζουρκο να δάμος τώρα για να μας λύσει ο γρίφου. Έφεραμε κι άλλο για να μας λύσει το γρίφο. Ναι, είναι ευρύ τρίχα γρυφολόγο. Τώρα πήγαινε έξω ώστε να λύσουμε το πρόβλημα. Αν το λύσουμε εμεί το πρόβλημα των τρίχα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όχι, είναι το πρόβλημα, όχι το γρίφο. Το άλλο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι ο αμπιερώσει. Ο Αδάμο είναι να τον καιρώσει. Έτσι νομίζαμε όλοι. Αλλά τελικά πρέπει να τον καιρώσουμε όλοι που μισά-μισά. Γιατί που μισά-μισά. Η ιδέα ήταν του Αδάμου να μην πάμε στην αστυνομία που θα ήταν και δωρεάν. Είναι, αλλά θυμάσαι τα ρεζιλίκια που πάθαμε, λέει ο Αδάμο. Κάμερε τηλεοραστή, δημοσιογράφου, τηλέφωνα. Τηλέφωνα, πιάστο. Συντηφωνή, ναι. Συντηφωνή. Παρακαλώ, γραφείο ταξί. Ναι. Ναι, μου πάθες, δε. Να μπορεί κατάπιες τη γλώσσα σου. Πόμπα γραφείο, έρθει μια μέρα, είπε. Πόμπα γραφείο, έρθει μια μέρα, είπε. Είναι ώρα που να δράσω εγώ τώρα. Είναι που το χαριζάνε ρε. Ποια είναι η διαφορά σου εσένα που είναι μπομπά. Άλλο πως περιπέζεις μετά. Όχι Πάμπο, εγώ άμα μιλώ σοβαρά δεν περιπέζω κανέναν και θα με μιλούμε για δουλειά. Κοίταξε σε παρακαλώ προσεκτικά και πέ μου και πάνω και τη θωρείς. Όταν αλλάξουμε τα φωνή εντά, τι γίνεται η μπομπά. Βόμβα, πόμπα, ναι. Πόμπα, Πάμπος. Μπράβο, Πάμπο. Ναι. Έλα λέει μου Πάμπο, έρθει γραφείο καθαρίσει. Μάλιστα, σκέφτω ακόμα λίγο. Πάμπο, γραφείο έρθει παίξει γαρκιά. Ναι, σκέφτω ακόμα λίγο. Πάμπο, γραφείο έρθει γενέκα. Τηλεφώνησε πάλι. Ξέρετε, τηλεφώνησε. Φίλες φορές τι είναι η πόρτα ρε κουμπάρα, μα παίρνει τα
Αφού κατζέλ λοιπόν είσαι ρε. Ωραία, μα συγκινήσει αφού δεν ξέρετε λίγο έτσι καλό σα. Έστω να τηλεφωνήσει όσε φορέ θέλει, ρε. Γρίφο ελήθη. Μα μου σοβαρό μιλά, σε ένα παράλληλο και χρόνια. Στο Σιλανκεζούι που είχαμε πάει στο πλοίο που πήραμε στην Ινδία, έτσι. Εντζινό. Ναι. Ρε, αν είναι έτσι, θα προλάβουμε να μην πληρώνουμε τον άλλον καλό. Ρε. Χάτε, πάμε δεν μπορεί να τον πετάξω εγώ έξω με τι κλοτσέ, έτσι. Μην ενθουσιάζεσαι. Άλλο πολύ. Κυρία Δάμο, έχουμε πρόβλημα. Και αυτοί εδώ δεν έχουν αποφασίσει αν θα πληρώσουν. Και εγώ περιμένω άδικα. Ναι, εκείνος ο ψηλός που είναι στο καράζ, μου φαίνεται ότι εκείνος είναι ο αρχηγός. Ε? Εντάξει, ναι. Αν μου δώσετε εσείς το λόγο σας, μην έχετε καμία νένια. Μέχρι αύριο θα λυθούν όλα. Ναι. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Γεια. Hello. Λοιπόν, κύριοι, σας πληροφορώ ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Και εμείς σε πληροφορούμε ότι λύσαμε το πριν που σένα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε με νοιάζει η δική σας η λύση. Ο κύριος Αδάμος έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη δια την πληρωμή μου. Μαν τούτο. Ναι. Γιατί. Σας φαίνεται. Όχι, μα εγώ νόμιζα πως έλυσες το γρίφο. Θα το λύσω, αγαπητή μου, το γρίφο, να μην έχεις καμία αμφιβολία. Μην έχεις έννοια και τον ελύσαμε εμείς. Το γρίφο. Το γρίφο. Ένα ρε μπαμπό. Να με ναι. Μπορώ, αν επιτρέπετε, δηλαδή, να μου πείτε. Ω, καλό επιτρέπετε, δεν επιτρέπετε ρε μπαμπό. Είναι τα φόβα στην κανένα. Ακού. Λοιπόν, άμα αλλάξεις τα φωνήεντα εκείνης της λέξης βόμβα, γίνεται μπάμπος. Κι όπως ελάλεν έναν καμάρο τουίσιλα και ζούει που δουλεύκε μάνο στο πλοίο του φίλου μου του μπάμπου του που επέρνασε στην Ινδία. Πέτω δε μπάμπο, άντε πέτω. Μπάμπο, γραφείο, έρτη μια γυναίκα. Εμπερδέψετε τα καπαρέ με τα γραφεία, αγαπητέ μου. Αν που λες, κύριε. Διότι πρώτα απ' όλα δεν είναι πόμπα, αλλά βόμβα. Κοιτάξτε το πάνω. Ένα ο πίσω έναν τίλα. Αμα είναι τα πουλά, δεν ξέρω ότι λέει το σουλά και ζουίσιο. Ναι, θα σας πω εγώ, κύριε. Διότι το λιμάνι είναι εκεί, δεν είναι πόμπα, αλλά βόμβα. Άρα είναι βόμβα και όχι πόμπα, έτσι θα έλεγε ο καμαρότος από τη Σριλάνκα. Άντε κύριε, πιένετε στη δουλειά σας. Και αφήστε τα αυτά για τους επαγγελματίες. Έλα, κέντρο. Κέντρο να ακούει, μπάμπο. Μπάμπο, είσαι για με. Έλα, μαρούλα, ακούω. Ο κύριος Τρίχας, είναι για με. Ναι, δαμέ και ξεκίνησε δουλειά να τον πληρώσει ο Αδάμος, λέει. Ένι χρειάζεται, ήβρα τη λύση του γρίφου πέτου. Μαρούλα, μα και ώρα η αστεία, μάνα μου. Και εμείς νομίζαμε πως την ήβραμε. Ο Σίμος, τελικά είμαστε λαθασμένοι. Άλλη με τη λύση στο χέρι. Ακούετε, έρχομαι στο γραφείο τώρα. Ναι, αλλά πριν να έρθω, θέλω να μας έβρει ένα γρίφο που να του πω τώρα. Ακούεις, ακούεις, κύριε. Ναι, να δούμε τι ανοησίες γυναικείες θα ακούσουμε. Πέτου, τι είναι εκείνον που τηλεφωνά σε διάφορα γραφεία που δεν θέλουν να έχουν ιστορία και ρεζιλίκια με την αστυνομία, που τους λαλεί γρίφους, έχει διαφημίσει στις εφημερίδες και τηλεφωνούν του τα διάφορα θύματα, ναι, για να τους έβρει λύση. Συγγνώμη, πρέπει να πάω σε μια δουλειά. Μόλις τώρα το θυμήθηκα. Α, εξήχασα να σας πω. Έρχομαι τώρα στο γραφείο, αλλά πριν τηλεφώνησα στην αστυνομία και όπου γιάννησε να τζάμε. Πολλά, κύριε! Είμαι αθώος. Είμαι αθώος, αφήστε με, είμαι αθώος. Με του βάλετε χειροπέδες και νεβέστη τον παιδί. Εσύ μου, ξέρεις ποιο είναι το καλό. Εγλιτώσαμε τα ριάλια του Αδάμου τον τη στράτα. Ναι ρε, πράγματι ρε.